Αχ, τι ωραίο που ήτανε! Ωραίο, γλυκούλικο! Ενώ τηλεοπτικό! Πάρα πολύ θα ήθελα να ήμουν στις θέσεις εξαιρετικής. Της Νίκης. Λιμπεράκη. Πρέπει να ρωτήσω τι νούμερα έκανε, Αλέξανδρε. Συγγνώμη, παιδιά, το απόλαυσα. Έκανε 7,8% μέσον όρο, κοιμάνθηκε από το 6% έφτασε και το 8%. Ήταν και αργά, έτσι. Ήταν στην κλασική ζώνη του Μέγκα. Πρέπει να το βάλουν επανάληψη. Που προβάλλονται. Πρέπει να το βάλουν επανάληψη. 12 και 10 η εκπομπή. Καλά, πάντως η... Έχει συγκλονιστική αναπαραγωγή, βέβαια. Ακριβώς. Ναι, και το Twitter να μην το ήξερε. Να μην είχε διαβεί. Αυτό είναι το κακό τώρα με αυτή την εκπομπή. Που οι περισσότεροι εξ ημών δεν την είδαμε. Όλες οι εκπομπές θα αναπαραγάγουν στιγμιότυπα και καλά κάνουν. Δύσκολο τώρα να εκφέρεις μια... Εγώ και το πρωί στο ραδιόφωνο είδα 2 εξάλεπτα, 7 λεπτά. Δεν μπορώ να καταλάβω η ευφυΐα του Καρβέλα με την αγένειά του ποια είναι, ποια πιο πολύ, ποια δόση ήταν περισσότερο χθες. Γι' αυτό και θέλω να δω όλη την εκπομπή. Πολλές φορές μου έκανα γενής απέναντι στην κυρία Λιμπεράκη. Άλλες φορές ήταν χυμαρόδης. Κοίταξε, στέκεται τόσο καλά και τόσο... και πολύ ισχυρό γνώμη. Σωστά, όχι. Αναφέρομαι στην δημοσιογράφο. Εντάξει, όλο το πρόσωπο. Πατάει τόσο γερά στα πόδια της, που λες είναι ο Καρβέλας, το αντιμετωπίζει έτσι και είναι η Λιμπεράκη. Δηλαδή, πιο πολύ σχολιάζει τη Λιμπεράκη, ναι. Τη στέκεται ωραία. Βέβαια, σε αυτό το σημείο που είδαμε εμείς, εγώ αυτό που θα σχολίαζα και θα έλεγα είναι ότι έκανε την ερώτηση ο Καρβέλας σχετικά με το Βόθρο και η Απάτσα. Δεν τοποθετήθηκε από μόνη της. Ξεκίνησε από μιλάγανε ήδη για το σύμβολο. Είχε γίνει όμως ερώτηση. Ναι, που έφερε στην κουβέντα ότι η Βουλή είναι έγινε ότι η Βουλή είναι ένας βόθρος και η απάντηση είναι ότι γιατί το λες αυτό, μία διευκρίνηση. Και γιατί άρχισε μετά. Και από μία λέξη. Ναι, αλλά ρώτησε. Ναι. Δεν ρώτησε η Βουλή είναι βόθρος. Δεν ρώτησε. Ρώτησε στο γνώμη της. Μία γενικότερη πολιτική τοποθέτηση. Επειδή άλλαξε κάποια στιγμή αυτό το πλαίσιο, ερώτηση τοποθετούμε, ερώτηση τοποθετούμε και έκανε και μία τοποθέτηση, αλλά τοποθετήθηκε προσωπικά η δημοσιογράφος γιατί τη ρώτησε ο ίδιος ο Καρβέλας. Έκανε ένα follow-up σε μία τοποθέτηση του Καρβέλα με ερώτηση και ο Καρβέλας θεώρησε και ότι πήγε τον, μετά στο προσωπικό. Ότι τον διακόπτει. Εγώ καταλαβαίνω... Ήταν ζωντανή η εκπομπή, συνήθως δεν κάνει μαγνητοσκοπημένες. Συνήθως. Κάποιοι άλλοι που είχαμε παίξει εδώ στην εκπομπή. Ήταν μαγνητοσκοπημένες κάποιες. Δηλαδή είναι μαγνητοσκοπημένες. Το συγκεκριμένο λοιπόν, η συγκεκριμένη εκπομπή χθεσινή ήταν κάτι το οποίο το ήθελε και ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας. Να μεταδοθεί. Ήταν απέτηση. Ναι, είχε απαιτήσει να είναι ζωντανή η εκπομπή και να μην κοπεί το οτιδήποτε σπουδάζει. Βέβαια, εγώ καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν ήθελε να πάει ο Νίκος Καρβέλας. Δεν πολύ ήθελε να πάει σε αυτή την εκπομπή. Όχι. Δεν νομίζω. Μου επιτρέπετε λίγο. Να πω λίγο την άποψή μου. Το τι είδα. Αισθάνομαι ότι έχει και μία ενοχή, μία δεύτερη σκέψη. Όχι. Όχι, εμένα αυτό μου έβγαλε. Όχι, δεν ήθελε να πάει, με είχαν το ειδοποιήσει για το τι είσαι και εσύ και όλο αυτό το σύστημα. Δεν έχει, πρώτα απ' όλα δεν έχει λόγο να πάει κάπου και δεν είναι και από τους ανθρώπους που τον έχουμε συνηθίσει. Όχι, δεν εννοώ ότι τον πιέσαν. Αυτό θέλω να πω, ότι μία φορά το εξάμηνο, μία φορά το χρόνο. Πήγε με αφορμή και κάτι, έτσι, να το πούμε και αυτό. Ναι. 25 χρόνια μετά, να βάλω λίγο μία τελεία, αν μου επιτρέπετε. Ήταν στους όρους και το βιβλίο να διαβαστεί, γι' αυτό το λέω. Το βιβλίο του. Πριν ξεκινήσει μία συνέντευξη όμως που υπάρχει μία αφορμή, σαφώς. Συγγνώμη, δεν είναι όρος. Θα το έκανε ούτως ή άλλως οποιοδήποτε ήταν απέναντί του. Και το κάνεις για να ενημερωθείς και να προετοιμαστείς για τη συνέντευξη. Θέλω να πω όμως ότι άσχετα και από αυτή την αφορμή που υπήρχε, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει χίλια πράγματα. Εμφανίζεται. Δηλαδή, νομίζω πριν χρόνια στο Χατζηνικολάου ή θυμάμαι λάθος. Έχει εμφανιστεί παλιά στο Χατζηνικολάου. Δεν είναι ένας που θα υποχρεωθεί από μια συνθήκη για να εμφανιστεί. Ναι, δεν το κάνει. Για να το κάνει, το σκέφτηκε πάρα πολύ και το έκανε επειδή το ήθελε. Όχι επειδή ένας εκδοτικός οίκος, ένας ιδιοκτήτης νυχτερινού μαγαζιού, μια δισκογραφική εταιρεία, οποιοδήποτε συνεργάτης. Θα του είπε όχι, πρέπει να προμοντάρεις τη δουλειά σου. Το ψιλομετάνιωσε αυτή την εντύπωση μου. Θεωρώ ότι μέσα από αυτή την ανάλυση που έκανε, δεν είναι ότι δεν σέβεται την Νίκη Λιμπεράκη, ήθελε να περάσει και κάποια μηνύματα για το πώς βλέπει γενικά και την τηλεόραση σήμερα. Και ίσως γι' αυτό και ήθελε να είναι ζωντανό. Δηλαδή σε όλες αυτές τις τοποθετήσεις, γιατί εγώ μιλάω στο κοινό και θα κριθώ. Μπορεί κάποιος να θέλει. Να το σκεφτεί 2 και 3 ώρες αυτό που λέω. Δεν ήθελα να πετσοκοπούν αυτά που λέει. Γίνεται από έναν δημοσιογράφο. Έχει, αυτό που έχει ενδιαφέρον. Δεν μιλάει στο κοινό, δεν κάνει διάγγελμα. Δεν θέλει όμως να πει κάποια, να το πώς σκέφτεται ο ίδιος, πώς είναι η πολιτική σήμερα. Με αυτή την τοποθέτηση είναι σαν να εξηγεί πώς βλέπει ο ίδιος σήμερα την τηλεόραση. Ναι, πολύ καλά. Και είναι επίσης, αν ξέρει να κάνει σοου,
Ενώ να έχει και λίγο ενδιαφέρον και λίγο τζέρζι όλο που λέμε. Έκανε σοου. Έκανε σοου και νομίζω... Εγώ τώρα σχολιάζω αυτό που βλέπω. Είπε πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να δούμε γιατί επέλεξε τη συγκεκριμένη εκπομπή. Γιατί διάλεξε τη συγκεκριμένη εκπομπή και τη συγκεκριμένη δημοσιογράφο. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον να το μάθουμε. Ήταν επιλογή. Από σεβασμό, γιατί είναι μια προσωπική εκπομπή. Έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους ή όχι. Τι από σεβασμό. Νομίζω πως όχι. Μπορούσε να πάει σε άλλες 10 εκπομπές. Προφανώς ήταν από τα αιτήματα. Δεν βγάζω τα. Γιατί είναι μια εκπομπή αφιερωματική, είναι μια εκπομπή που είναι το βράδυ, είναι μια δημοσιογράφο την οποία σέβεται και θεωρεί ότι μπορεί να κάνει μια κουβέντα από τα πολιτικά, τα κοινωνικά, θρησκευτικά. Ωστόσο, δεν μου άρεσε το σημείο που λέει ότι η συζήτηση μαζί σου είναι απογοητευτική, ότι με είχαν προειδοποιήσει ότι και εσύ είσαι μία από τα ίδια και όλοι εσείς εδώ μέσα. Ναι, αυτό δεν μου άρεσε. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον. Για μένα είναι ένας τρόπος να περάσει κάποια μηνύματα για την τηλεόραση. Ναι, μωρέ, μπορείς να το κάνεις αυτό. Λίγο να είσαι περισσότερο έτσι. Και για μεγαλύτερη περισσότερη ευγένεια τέλος πάντων. Είναι ένας γλυκός άνθρωπος. Θα μείνουμε μόνο στον καφέ. Ποιο? Τίποτα. Τι λέει. Ένα μην μιλάτε από πάνω μου να ακούτε. Άρα Νίκο μου θα μείνουμε στον καφέ με τον Νίκο Καρβέλα. Αφού πήγε εκεί και τα πήγε ένα καφέ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα και εγώ να κάνουμε μια συνέντευξη. Και είχα επικοινωνήσει. Με χαρά κάποια άλλη στιγμή. Συγγνώμη, Μαρία μου. Δεν έλεγα κάτι. Έλεγα ότι είναι, επειδή τον γνωρίζω προσωπικά πολλά χρόνια. Είναι καλά. Ότι είναι ευφιέστατος δεν το συζητάμε, δεν το αμφισβητεί κανείς. Είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Ναι. Θεωρώ ότι βγάζει κάποιες άμυνες στην προσπάθειά του να βγάλει, να επικοινωνήσει αυτά που έχει. Γιατί έχει άλλες διαφορετικές ιδέες. Το περιεχόμενό του. Ναι, αυτό ακριβώς. Και πολλές φορές την προσπάθεια αυτή. Να επικοινωνήσει κάτι τέτοιο μπορεί να δίνει άλλη εικόνα. Αυτό δεν τον νοιάζει. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα στα 73 του με αυτή την τεράστια διαδρομή και όλη αυτή την προσωπικότητα που κουβαλάει, δεν σε νοιάζει να παρεξηγηθεί. Όχι. Όμως πρέπει να μπει σε μια συνθήκη. Είναι θέμα ηλικίας νομίζω. Πάντα έτσι ήταν ο Όχι, το λέω για τη διαδρομή, δεν το πω. Εγώ τον όλο ζήτησα πριν από 20 χρόνια. Είχε ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο που λέει: Παιδιά, είμαι 73, είμαι γέρος. Δεν μπορεί να λέμε ότι 73 χρόνια είναι 13. Ναι, μην λέμε που καμάρι λέει. Ανθρώπου ξέρουν τον Νίκο Καρβέλα και εγώ τον έχω ζήσει και στο Star Academy, αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, από τις πρώτες του εμφανίσεις ενός εκκριτικού στην Ευρωπή. Είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερος. Έτσι, ναι, με άποψη με όλα. Απλά σε κάποια σημεία θεωρώ εγώ σε όλη τη συνέντευξη ήταν λίγο ισοπεδωτικός και θα έλεγα ότι δεν ήταν και πολύ ευγενής ως προς τη δημοσιογράφο. Αυτό. Ήταν τεράστια η κουβέντα του πάντως και σε πολλά πράγματα εγώ διαφωνώ που είπε. Okay. Μου γράφουν ότι ο Καρβέλας. Δεν βλέπω κιόλας. Μόνο στη Ρούλα έχει μιλήσει, στην Κορομιλά. Είχε 25 χρόνια να δώσει συνέντευξη. 25 χρόνια. 25 χρόνια. Ωραίο είναι αυτό το να επιλέγεις. Μάλιστα.